Καλημέρα. Greek anime podcast. Με λένε Mix και σας καλωσορίζω αυτή τη βραδιά σε αυτό το μικρό μοναχικό podcast από την Αθήνα. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε και είναι το πρώτο επεισόδιο τώρα αυτού του στυλ του podcast. Πιο πολύ θα μιλάμε έτσι για θέματα που αφορούν την anime κουλτούρα. Θα υπάρχουν και άλλα podcast που θα είναι ξεκάθαρα για reviews ή για παράδειγμα reaction. Δηλαδή βγήκε το πέμπτο επεισόδιο, πώς σας φάνηκε και όλα αυτά. Αυτό είναι λίγο πιο γενικό. Και το σημερινό θέμα μας θα είναι old versus new anime viewers. Γενικά έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συζήτηση και είχε κάνει και ένα βίντεο ο Γκίγκακ σε αυτό, για όποιους δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, είναι ένας αψιλοδιάσημος anime youtubers, ξένος, και μίλησε για το πώς έχει αλλάξει γενικά η κουλτούρα των anime τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την εμφάνιση και την εδραίωση μάλλον του seasonal anime. Πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν έχουμε δύο κατηγορίες anime viewers. Δεν είναι ξεκάθαρες αλλά φαίνονται. Είναι αυτοί οι οποίοι βλέπαν anime πριν μεγάλωσαν το anime εκεί το 90 και μετά αρχές του 2000, και αυτοί που τώρα ουσιαστικά μεγαλώνουν στη νέα χιλιετία μετά το 2005-2006-2007, τότε ξεκίνησαν αυτοί να βλέπουν άνιμε, ήταν τα πρώτα τους άνιμε και έχουν μια πιο seasonal, ας πούμε, προτίμηση. Και όντως, αυτό που είχε πει και ο Γκίγα στο βίντεο του ήταν ότι άμα δείτε πιο παλιοί άνιμε viewers και στην Ελλάδα, ήτανε ξεκάθαρα 2-3 μεγάλα anime από τα γνωστά, κυρίως Dragon Ball, γιατί αυτό παίζονταν στην τηλεόραση. Dragon Ball και μετά υπήρχε και το, εντάξει, One Piece και Naruto κυρίως. Bleach άργησε λίγο. Μου φάνηκε, δηλαδή, σε σχέση με το πόσους Naruto και One Piece fans ξέρω, το Bleach μάλλον ήρθε τρίτο. Είναι και το σχετικά πιο αδύναμο από τα τρία όσον αφορά πωλήσεις και γενικά ποιότητα. Οπότε αυτό, είχαν έτσι ένα-δύο μεγάλα άνιμε που ακολουθούσαν. Ειδικά αυτοί που ακολουθούσαν το One Piece, πολλοί από αυτούς δεν ήταν κανένα άνιμε άλλο πέρα από αυτό. Είχαν δει ένα-δύο-τρία έτσι πολύ μικρά και ακόμα συνεχίζουμε One Piece, δεν βλέπουν κάτι άλλο. Και ίσως φταίει και το ίδιο το άνιμε που απλά τους ρουφάει όλο το χρόνο, έχει τόσα επεισόδια και δεν σταματάει και ποτέ. Οπότε για να δουν κάποιο άλλο άνιμε πρέπει να παρατήσουν το One Piece και δεν το κάνουν. Οπότε τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για άλλο podcast σχετικά με το One Piece. Αλλά έχεις λοιπόν αυτούς τους old anime viewers, κάποιοι από αυτούς βλέπουν One Piece, βλέπουν ελάχιστα έως και κανένα άλλο άνιμε. Και μετά έχεις Dragon Ball, που επίσης είναι τεράστιο και πάλι έχει πολλά επεισόδια. Και Naruto, πάλι είναι κατάσταση λίγο καλύτερη από το One Piece, γιατί το Naruto απλά είχε 1 εκατομμύριο filler και είχε πρίξει μπάλες γενικά. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, πέρα από αυτούς τώρα, όταν αποφάσισαν να φύγουν από τα τρία μεγάλα αυτά άνιμε, τι κάνανε, βλέπανε κάποιο ή Cowboy Bebop ή Code Geass. Στην Ελλάδα ξέρω είναι πάρα πολύ διάσημο και το Full Metal Alchemist, σε σύγκριση με τα άλλα δύο τουλάχιστον, το Code Geass και το Cowboy Bebop. Οπότε υπήρχαν αυτά τα άνεμα που ήταν σαν θεσμοί, δηλαδή έπρεπε να έχεις δει. Ακόμα και σήμερα λίγο το έχουν κρατήσει αυτό, αν και πεθαίνει σιγά σιγά και ευτυχώς που πεθαίνει αυτή η ιδέα, ότι
πρέπει να έχεις δει οπωσδήποτε Full Metal Alchemist. Δεν γίνεται να σαν φαν και με δει Full Metal Alchemist, γιατί τι είναι πια αυτό, εντάξει. Υπήρχε λοιπόν μια θεοποίηση 2-3 άνιμε, τα οποία ακριβώς επειδή δεν υπήρχε ποικιλία, ακριβώς επειδή τότε βλέπεις ό,τι σου λέγανε, δεν υπήρχε τότε να μπεις, να ψάξεις, δεν υπήρχαν τόσο πολλοί άνιμε YouTubers να μπεις να τσεκάρεις ή λίστες με άνιμε, μεταφρασμένα πουθενά, δεν το συζητώ. Οπότε γι' αυτό ακριβώς αυτά τα άνιμε θεοποιήθηκαν. Ειδικά το Full Metal Alchemist, αλλά και το Cowboy λίγο. Το Code Geass, εντάξει, και αυτό. Αυτά τα τρία λοιπόν θεοποιήθηκαν. Έπρεπε να τα έχεις δει οπωσδήποτε. Αυτά τώρα, αυτή λοιπόν η δουλειά σιγά σιγά φεύγει. Τι βλέπουμε, άνιμε fans, οι οποίοι δεν έχουν δει ποτέ κανένα από αυτά. Δεν έχουν δει One Piece γιατί δεν το έχουν ξεκινήσει, σου λένε βάλια με. Naruto δεν τους έκανε κλικ. Και τώρα και τα υπόλοιπα δεν τους νοιάζει. Ακριβώς επειδή έχει τα seasonal anime τα οποία βγαίνουν κάθε σεζόν. Σεζόν είναι 4 σεζόν υπάρχουν, χειμώνας, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη. Οπότε, τι είναι πιο hot, τι είναι πιο διάσημο τώρα, αυτό. Αυτό βλέπω. Και ακριβώς υπάρχουν και forums τώρα πια, υπάρχει το Reddit, υπάρχει και σελίδες, και ελληνικές σελίδες στο Facebook που μιλάνε για anime. Πια είναι πολύ πιο cool και in να έχεις δει το νέο seasonal anime όπως το Darling and the Franxx, το ReZero, το Recreators, το Creators λίγο λιγότερο, εντάξει, είναι τόσο διάσημο. Ποιο άλλο, το Overlord κάποιοι, ναι, είναι αρκετά hot το Overlord. Βλέπουν αυτά και είναι σε φάση που δεν με νοιάζει για τα πιο παλιά άνιμε. Έχουν αλλάξει, έχουν παλιώσει και τα γραφικά τους, έτσι, και το artwork και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι ότι ουσιαστικά έχει καταρρεύσει λίγο η κουλτούρα του τι σημαίνει να είσαι άνιμε φαν. Τώρα πάμε λίγο πιο πολύ στην κουλτούρα της Ιαπωνίας όσον αφορά τα άνιμε και τα μάγκα, όπου τα άνιμε και τα μάγκα σχεδιάζονται με βάση ένα niche κοινό. Niche τι θα πει, ένα πολύ μικρό focused κοινό. Ένα κοινό το οποίο ο συγγραφέας έχει εντοπίσει και έχει πει αυτούς θα κάνω target, αυτούς θα στοχεύσω. Για παράδειγμα, έχουμε άνιμε τα οποία είναι sports και έτσι. Έτσι είναι το πιο, ας πούμε, είναι μια άνιμε τα οποία δείχνουν και λίγο δέρμα, δείχνουν και λίγο βυζί, είναι λίγο πιο sexy, ας πούμε. Έχει λοιπόν sports και έτσι. Άλλος μπορεί να σου κάνει sport, ατόφιο sport. Δηλαδή θα είναι μόνο με sport, δεν θα έχουμε ούτε περίεργα, ούτε τύψεις μεγάλα βυζιά, ούτε τίποτα. Θα είναι ξεκάθαρα ένας τύπος παίζει ποδόσφαιρο ή παίζει βόλεϊ ή οτιδήποτε. Υπάρχουν άνιμε τα οποία κάποιος μπορεί να φτιάξει άνιμε το οποίο θα είναι sport και science fiction στο διάστημα, μπάσκετ, ξέρω εγώ. Γιατί έτσι, θα στοχεύσει σε αυτό κοινό, στο science fiction geeks, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε προς εκεί, προς αυτή την κουλτούρα λοιπόν, όπου τώρα πια οι άνιμε fans δεν είναι μόνο, δεν είναι ότι τους πλασάρεις και έχουμε 2-3 θεϊκά άνιμε που πρέπει όλοι να δούμε, είναι πιο πολύ τώρα πια τι μ' αρέσει, τι γουστάρω, τι βλέπω αυτό. Εντάξει, ακόμα είναι λίγο η κουλτούρα του τι βλέπει ο διπλανός μου και τι βλέπει γενικά ο υπόλοιπος κόσμος. Και εντάξει, είναι λογικό, είναι αρκετά μοναχική ανασχόληση τα άνιμε, οπότε να πας να περιοριστείς κιόλας με το να δεις κάποιο άνιμε το οποίο δεν το βλέπει κανένας, πρέπει να έχεις μεγάλη, ας πούμε, επιθυμία να το δεις. Θα απολόξω, γιατί εντάξει. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, πάμε σε ένα λίγο πιο νης κοινό. Και για μένα προσωπικά αυτό είναι καλό. Γιατί τα παλιότερα άνιμε και γενικά πολλά από τα άνιμε τα οποία βλέπουμε έχουν μεγάλο ντόρο, λίγο πολύ ανήκουν στο ίδιο είδος. Και το One Piece και το Naruto και το Bleach και το Dragon Ball, όλα αυτά και το Full Metal Alchemist και το Code Geass είναι ουσιαστικά shonen.
Τώρα μπορεί να βάλεις πολλά tags εκεί πέρα και πολλές ετικέτες. Ότι το Code Geass δεν είναι ακριβώς shonen, είναι και mystery και thriller και οτιδήποτε. Αλλά ηλικιακά στοχεύουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα. 12 με 17. Ναι, παιδιά, το Naruto και το One Piece είναι για 12 ετών έως 17. Επειδή το βλέπεις εσύ που είσαι 25, αυτό δεν το αλλάζει. Θεωρητικά και... Τι να σας πω, και Power Rangers μπορείς να δεις, και χελονιτζάκια μπορείς να κάτσεις να δεις στο Star και να τα περάσεις πολύ καλά, έτσι, να διασκεδάσεις, να γελάσεις και να είσαι πολύ μεγαλύτερος. Αλλά αυτό δεν πάει να σημαίνει ότι το παιδικό θεάχτηκε για ηλικίες και εγώ τόσο μέχρι τόσο. Λοιπόν, ξαναγυρνάω λοιπόν στο θέμα. Είναι λοιπόν στην ίδια κατηγορία, Shonen. Δράση και λίγη κωμωδία. Μπορεί κάποιος να του αρέσουν τα slice of life. Μου τότε δεν υπήρχε, δεν ήξεραν τι θα πει slice of life παλιότερα. Μπορεί κάποιου να του αρέσουν τα έτσι, τα harem. Ένας τύπος, πολλές τύψες, τον κυνηγάνε, προσπαθούν να τον κερδίσουν, όλα αυτά. Βγάζουν γέλιο, είναι πιο ενάλαφρα, τα βλέπεις πιο άνετα, δεν έχει ούτε ιδεολογίες μέσα να σε πρίξει, ούτε χρειάζεται να εμβαθύνεις πολύ. Τα βλέπεις πιο λόγος και λίγο πριν πες να κοιμηθείς και να σου. Τι άλλο. Πολλά πράγματα. Μπορεί λοιπόν να δεις κωμωδία που ναι μεν υπήρχε, αλλά τώρα είναι διαφορετικά είδη κωμωδίας πάνω στα άνιμε. Πιο χαζή κωμωδία όπως το Aho Girl. Πιο έξυπνη κωμωδία θεωρητικά όπως το Ταγκάσι Κάσι, πιο βρώμικη κωμωδία με το Prison School, όλα αυτά λοιπόν. Οπότε αυτά τα είδη δεν υπήρχαν πιο παλιά. Ουσιαστικά ο νέος anime fan είναι πιο τυχερός. Δεν χρειάζεται να κάτσει να δει δεν και καλά Cowboy Bebop γιατί δεν ξέρεις εσύ, δεν είσαι Cowboy Bebop ή αυτό το Full Metal Alchemist να πούμε το οποίο εντάξει είναι η βίβλος και δίπλα το Full Metal Alchemist. Εντάξει, είπαμε χαλαρώστε παιδιά, πολύ καλό anime, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι must. Τι θα πει must. Αυτό. Υπάρχει τύπος ο οποίος του αρέσει το indie anime παιδιά, που είναι έτσι το πιο από μικρά studios, μικρά επεισόδια, 5-6 λεπτά, πιο έτσι experimental, το artwork. Παιδιά, αυτό δεν υπήρχε καν, ούτε στην Ιαπωνία παιδιά δεν υπήρχε τότε. Δηλαδή, το Yamishibai, για παράδειγμα, που είναι ουσιαστικά είναι σαν stop motion, έτσι. Δεν είναι ακριβώς animation. Stop motion animation, ναι. Είναι πιο... Το Janji, το collection. Είναι τρόμου, αλλά είναι πιο artsy, πιο art. Δεν μπορεί να το δει οποιοσδήποτε τώρα αυτό και να το αρέσει. Αυτό. Οπότε, για όσους θεωρούν ξέρω ότι ρε φίλε, τα άνιμα έχουν χαλάσει ή οτιδήποτε, είμαστε στην καλύτερη φάση του άνιμα. Έχουν βγει τόσα πολλά άνιμα, τα οποία μπορείς να διαλέξεις ό,τι θέλεις. Κυριολεκτικά, μου το είχε πει ένας φίλος μου, λέει, αν θες να ασχοληθείς με αυτό, αν γουστάρεις το animation. Γιατί αν δεν το γουστάρεις και θεωρείς ότι είναι για παιδιά, εντάξει, πας σε άλλο, πας σε ταινίες, δεν βλέπεις ταινίες, σειρές, δεν πάει θέμα. Αν το γουστάρεις όμως το animation και δεν έχεις θέμα με τα Ιαπωνέζικα και όλα αυτά, υπάρχει μια σειρά και έξω για σένα. Υπάρχουν τόσες πολλές σειρές πια και τόσο μεγάλη πρόσβαση σε αυτές. Δηλαδή έχουμε άνιμε, ειδικά αν μπορείς να διαβάσεις με αγγλικούς υπότιτλους, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Παιδιά, έχεις πρόσβαση σε εκατομμύρια, κυριολεκτικά, χιλιάδες. Κάθε χρόνο βγαίνουν, νομίζω κάθε σεζόν βγαίνουν γύρω στα 40, κάπου εκεί. Οπότε 40 επί 4, επί πόσα χρόνια ξέρω εγώ βγαίνουν τα σύζωνα, τα άνιμε. Με την έννοια του seasonal όπως τεννούμε εμείς, δηλαδή στη Δύση, γιατί seasonal βγαίνουν πάντα η αγωνία.
ας πούμε 2007 ξέρω και μετά, ας πούμε έτσι. Αυτό. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Δείτε ό,τι άμα γουστάρετε, θα τα δείτε εσείς, θα τα δείτε σήμερα. Θα τα δείτε ότι την idea αυτή που λέει για Naruto δεν... Ωραία φίλε, πάει το χάσαμε το κοινό μας. Όχι, εντάξει, καλό είναι, καλό είναι το Naruto, τρώγεται. Θέλετε να δείτε harem, slice of life, comedy, ό,τι να είναι, δείτε. Δεν υπάρχει θέμα. Είμαστε σε μια εποχή που το anime έχουν εκραγεί και αυτό είναι καλύτερο για όλους μας. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα ή οποιαδήποτε είδους ερώτηση, μιλάμε για τι πιστεύεις για το νέο επεισόδιο που έβγαλε αυτή η σειρά ή να ξεκινήσω, ξέρω εγώ, αυτή τη σειρά ή πώς φαίνεται αυτός ο δημιουργός ή ακόμα και για μάγκα. Αν το γνωρίζω, θα απαντήσω. Και στο επόμενο podcast θα έχουμε και ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ελπίζω να σας κράτησα παρέα ευχάριστα. Και η φωνή μου να μην είναι πολύ εκνευριστική, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό στο podcast. Να έχεις μια φωνή που να είναι ούτε πολύ βαθιά, ούτε πολύ τσιριχτή. Ελπίζω να ήμουν κάπου στο ενδιάμεσο και να μπορούσατε να με ακούσετε. Ελπίζω να σας ξαναδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όσους παρακολούθησαν αυτό το μικρό podcast. Με λένε Μίξ. Τα λέμε. Να είστε όλοι καλά.